Πάμε να μιλήσουμε, να κάνουμε μια συνέντευξη και να συζητήσουμε με έναν καλό φίλο, εγώ θα πω, με έναν φίλο της Σάμου, μιας και ο Μινάς Παπαγεωργίου, εμείς θα τον γνωρίσουμε τώρα με την ιδιότητά του του συγγραφέα, αλλά είναι και δημοσιογράφος, όχι με αυτή την στενή έννοια του ρεπορτάζ, να το πω έτσι, ερευνητής δημοσιογράφος, όπως θα τον έλεγα. Και συγγραφέας φυσικά, και κρατάω εδώ, έχω εδώ μπροστά του, θα το δείτε, είναι το νέο του πόνημα, το νέο του βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Ηλιοκεντρικό σύστημα και ζωή στο διάστημα το 1821». Βεβαίως να πω ότι ίσως αν κάποιος ξεκινήσει να το διαβάσει το βιβλίο Μινά Παπαγεωργίου, να θεωρήσει λίγο ότι αδικεί ο τίτλος το βιβλίο, το περιεχόμενο, δηλαδή ο προσδιορισμός το 1821. Φαντάζομαι ότι είναι και μια προσπάθεια έτσι να μπει μέσα στα 200 χρόνια του εορτασμού. Ακριβώς. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και κάθε φορά που μιλάμε θυμάμαι και τα χρόνια των σπουδών στη ΣΑΜΟ εκεί στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Ο τίτλος του βιβλίου ξεκάθαρα έχει επιλεγεί το 1821 διότι για να ενταχθεί με κάποιο τρόπο το βιβλίο μέσα στο πλαίσιο της βιβλιοπαραγωγής για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου μπορούμε να πούμε ότι αφορά τα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού αλλά και τα μετεπαναστατικά χρόνια, δηλαδή πάνω κάτω την περίοδο 1750 με 1850 αυτό τον αιώνα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τελείως άστοχο, είναι δόκιμο, απλά σίγουρα η ύπαρξη της λέξης 1821 στον τίτλο γνώριζα και γνωρίζαμε στον εκδοτικό οίκο ότι θα τραβήξει σαφώς περισσότερο τα βλέμματα. Ναι, όχι, δεν θεωρώ ότι είναι άστοχο. Απλά νομίζω ότι αδικούνται όλες αυτές οι πολύ σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δίνονται στις πρώτες σελίδες του βιβλίου και που κάνουν αναφορά στο πώς έβλεπαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, όπως συνηθίζουμε να λέμε έτσι. Μιλάμε τώρα για πριν από 3.000 χρόνια περίπου. Το πώς αντιλαμβανόταν αυτό το οποίο σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι στον 21ο αιώνα οι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, έτσι, ότι δεν είναι επίπεδη. Ενώ σήμερα, ας πούμε, βλέπουμε ανθρώπους να πιστεύουν στη θεωρία της επίπεδης γης. Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου ούτε τηλεσκόπια είχαμε, δεν είχαν μάλλον, εμείς δεν είχαμε και δεν υπήρχαμε, ούτε τηλεσκόπια υπήρχαν. Και ήταν τόσο ακριβείς οι θεωρίες τους, όπως τις αναφέρεις και εσύ, οι οποίες νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος δεν είναι και πολύ εξοικειωμένος με όλο αυτό, του προκαλεί έκπληξη όλο αυτό, έτσι. Βέβαια. Και σίγουρα η φιγούρα εδώ του Αρίσταρχου του Σάμιο, έτσι μιας και Ναι. μιλάμε Που κάνει από... ιδιαίτερη αναφορά και στους Ναι, βεβαίως. Πυθαγόρους στον Αρίσταρχο. Και οι Πυθαγόροι και ο Αρίσταρχος του Σάμιος παίζουν κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας, η οποία πλέον επανέρχεται με τον Νικόλαο Κοπέρνικο. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και είναι αναγκαία μία αναφορά, θα έλεγα, μία έρευνα του συγκεκριμένου ζητήματος στα προχριστιανικά και πρωτοχριστιανικά χρόνια, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπει σε ένα κλίμα, διότι η διαμάχη για το κοσμολογικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα λέγαμε, εν πωλής, δεν είναι ζήτημα που αφορά τον Μεσαίων, αλλά προέρχεται από πολύ παλαιότερα. Να ρωτήσω, συνήθως τα βιβλία σου έχουν αντιδράσεις από το χώρο της Εκκλησίας. Φαντάζομαι ότι και αυτό, έτσι. Εντάξει, μακάρι να υπάρχουν αντιδράσεις, διότι η αντίδραση σημαίνει ότι κάποιος διαφωνεί μαζί σου και τεκμηριώνει αυτή τη διαφωνία του. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχουν αντιδράσεις τεκμηριωμένες, διότι έτσι εξελίσσω και εγώ τη σκέψη μου, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τις διαμάχες αυτές ή τις αντεγκλήσεις αυτές, τέλος πάντων, πολιτισμένες πάντα θα ήθελα,
βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Οπότε είναι κέρδος για εμένα να υπάρχουν αντιδράσεις σε ό,τι γράφω ή λέω. Μάλιστα. Η επιστημονική κοινότητα πώς το δέχτηκε? Δηλαδή διαβάζω πίσω στο εξώφυλλο την δήλωση αυτή, ας πούμε, του Διονύση του Σιμόπουλου, επίτιμος διευθυντής του Ευγενίδιου Πλανητάριου, για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Διονύσης Σιμόπουλος. Τι σου, πώς το υποδεχτήκαμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα μίλησες με αρκετούς επιστήμονες, έτσι. Ναι. Καταρχάς η παρουσία της φράσης, της θετικής κριτικής, θα έλεγα, του κυρίου Σιμόπουλου στο οπισθόφυλλο είναι τιμητική για εμένα, και αυτό δεν το λέω έτσι για να το πω. Στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, όταν κάποιος σκέφτεται τι σημαίνει διάστημα, τι σημαίνει πλανητάριο, ενδεχομένως ίσον Σιμόπουλος βάζει δίπλα. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχω τη θετική κριτική ενός τέτοιου ανθρώπου. Από εκεί και πέρα υπάρχει κριτική που μου έχει κάνει και ο κύριος Αλέξανδρος Ακελαρίου, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας της θρησκείας από το Πάντιο, και ο Χρήστος Οδεμέτης, που είναι διευθυντής σύνταξης του News 247. Και φυσικά το βιβλίο, επειδή έχει κυκλοφορήσει εδώ και 3 εβδομάδες περίπου, βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της αποστολής τιμής έναρξης αντιτύπων για κριτικές και πολλά ακόμα για συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν. Οι απόψεις που έχω δεχθεί μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ θετικές. Θέλω να ακούσω βέβαια και ενδεχομένες παρατηρήσεις κτλ. Όλα μια χαρά. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Πού το βρίσκουνε? Το βιβλίο καταρχάς κυκλοφορεί από τις εκδόσεις I Write, κυκλοφορεί από μια πολύ συγκεκριμένη σειρά που λέγεται Lux Orbis, η οποία ασχολείται και εκδίδει βιβλία για τον ελληνικό διαφωτισμό, τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και τις προβολές στο σήμερα. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα του iwrite.gr, έτσι αναζητήστε το με τον τίτλο, αλλά και στα βιβλιοπωλεία Πολιτεία, Πρωτοπορία, Ιαννός, Books Plus, Ευρυπίδης, Πατάκης και Public. Σε όλα τα μεγάλα δηλαδή. Ναι. Σε όλα τα μεγάλα. Το βρίσκουν δηλαδή εύκολα, όποιος θέλει το βρίσκει εύκολα. Αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος π.χ. πάει και να το παραγγείλει από ένα μικρό βιβλιοπωλείο στη Σάμμο, εννοείται ότι του έρχεται και από εκεί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μην από Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν θες εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτή τη μικρή μας συζήτηση, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία είναι θέματα για να περνάς ώρες συζητώντας τα. Βιβλία σαν και αυτό, διότι τους τελευταίους μήνες, και το φαινόμενο αυτό αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θα υπάρξει μια τεράστια βιβλιοπαραγωγή που αφορά το 1821 μέσα από διάφορες πτυχές. Δηλαδή μπορούμε να δούμε βιβλία καθαρά ιστορικά, μπορούμε να δούμε κοινωνιολογικά τι έγινε μετά, τι έγινε πριν, το κομμάτι του νεοελληνικού διαφωτισμού που είναι τεράστιο θέμα. Τουλάχιστον η ελληνική βιβλιοπαραγωγή, βλέπω εγώ, πέρα από το δικό μου βιβλίο, θα το αφήσουμε στην άκρη τώρα, ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Απλά το θέμα είναι αν όλος αυτός ο πλούτος των ιδεών που βγαίνει μέσα από μελέτες, έρευνες και προβληματισμούς μπορεί να μεταφερθεί στο ευρύ κοινό, πέραν δηλαδή από τους ανθρώπους οι οποίοι απλά ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία και ζητήματα που αφορούν την ελληνική ταυτότητα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, το οποίο δεν γνωρίζω αν οι κυβερνητικοί παράγοντες ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τους εορτασμούς για αυτό το μεγάλο γεγονός είναι σε θέση και έχουν τη διάθεση περισσότερο να το μεταφέρουν εκεί έξω. Να ευχαριστήσω και πάλι, να ευχηθώ καλό ταξίδι στο βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, επειδή ξέρω ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν επαναπαύονται, θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει το επόμενο ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ξεκουράζομαι τώρα λίγο, αλλά κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και αυτό, ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.